Γεια σου Γιάννη με τη ζεϊμπεκιά σου, που τη φοβόσουν. Γεια σου Ελένη. Την έριξε τη ζεϊμπεκιά σου πάντως. Εντάξει, κάτι κάναμε, κάτι κάναμε. Πρέπει τώρα αυτό το τραγούδι, άμα δεν ρίξει τη ζεϊμπεκιά, είναι και τόσο χαρισματικός ο Λευτέρης ο Κιτάτος, να το πούμε κι αυτό, πραγματικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του και για τη βοήθειά του. Είναι πολύτιμη. Γιώργο. Ξεκινώντας, να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά! Βέβαια. Χρόνια πολλά, σε αγαπάμε. Έχει και γενέθλια ο Κωνσταντίνος και γιορτή, να ξέρετε. Είναι σήμερα. Και όχι μόνο εκείνος, και γενέθλια έχουν και τα άλλα δύο αδέρφια. Του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Ελένης Φουρέιρα σήμερα. που λένε. Ξεκινώντας, να πω, Γιάννη, νομίζω ότι είσαι δύο στα δύο σήμερα. Νομίζω ότι ξαναβρήκες και εσύ τον εαυτό σου. Ευχαριστώ πολύ. Και ότι ξανά όλο αυτό η πίεση του ημιτελικού και όλη η ανάγκη και η λαχτάρα να είστε στον τελικό σας ξύπνησε και σας κινητοποίησε. Προσωπικά εμένα η ανάγκη της προηγούμενης εβδομάδας μου στήχησε πάρα πολύ η προηγούμενη μου εμφάνιση, πάρα πολύ. Πείσμωσα, είμαι ακόμα φορτισμένος με το τραγούδι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το συγκεκριμένο τραγούδι ναι. που είπες. Ναι, ήθελα πάρα πολύ να τα πάω καλά, τουλάχιστον όσο καλύτερα μπορούσα. Για μένα τα πήγες καλά. Ήθελα λίγο να φύγει η ρετσινιά της προηγούμενης εβδομάδας, να πάμε σε κάτι καινούργιο, ημιτελικός. Και με την πρώτη εμφάνιση και με την τωρινή, νομίζω ότι είσαι δύο στα δύο, όπως σου είπα. Ένα τραγούδι το οποίο θέλει ψυχή, θέλει αλήθεια, θέλει συνέστημα, το οποίο το είδαμε. Εντάξει, αν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, υπερέβαλε σε κάποια σημεία. Αλλά είναι λογικό, γιατί μπορεί να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος και να σου βγει και έτσι. Δηλαδή, εγώ το έχω αυτό το τραγούδι λίγο πιο ήρεμα στο μυαλό μου από τον Κωνσταντίνο που το έχει ερμηνεύσει. Ένα τραγούδι το οποίο έκανε ξανά μόδα τα ζεμπέκικα, γιατί είχαμε ξεχάσει και είχαν παραγωνιστεί λίγο τα λαϊκά τραγούδια και από τα ραδιόφωνα και φταίμε και εμείς όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουμε λίγο το λαϊκό ρεπερτόριο στην άκρη. Και αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα για να ξυπνήσουμε και να ξαναφέρουμε αυτούς τους ρυθμούς και στη δισκογραφία και στα ραδιόφωνα. Χαίρομαι που ένας νέος άνθρωπος το ερμήνευσε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ειλικρίνεια και την ψυχή. Οπότε το πρόσημο είναι πολύ θετικό και μακάρι να έχουμε την εξέλιξη που θες και εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για τα πολύ ωραία λόγια. Κέτι. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σας. Ήσουν πραγματικά πολύ καλό σήμερα. Ερμήνευσες το κομμάτι. Φαινόταν ότι κάθε λέξη που έλεγες την ένιωθες. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Καλά, ξεκίνησες με στοναρίσματα. Δηλαδή για την αρχή, ας πούμε, υπήρχε λίγο πρόβλημα στις καταλήξεις σου. Αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Παρατηρώ ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ ημών και εσένα που τραγουδάς. Δηλαδή, εκείνη την ώρα θες να ερμηνεύσεις, αλλά ξεχνάς ότι σε βλέπει κόσμος. Σαν να υπάρχει ένα τζάμι μεταξύ του κόσμου και εσένα. Αυτό εκεί πάνω, όταν θα είσαι με το καλό και μεθαύριο έξω, θα πρέπει να το σπάσεις. Θα πρέπει να έρχεσαι κοντά στον κόσμο, να είσαι πιο ζεστός, πιο προσιτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή ερμηνεύω, πρέπει να κλειστώ στον εαυτό μου και να καίγεται ο κόσμος, να μην με νοιάζει τίποτα. Θέλω να μου το περάσεις όχι μόνο με τη φωνή σου, θέλω να μου το περάσεις και με το σώμα σου, να μου το περάσεις και με την έκφρασή σου, όχι μόνο με αυτό που ακούω. Αυτό είναι όλο. Κατά τα άλλα, πραγματικά ήταν πολύ καλό αυτό που άκουσα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φίβο. Μου άρεσες πολύ, Γιάννη. Ήσουν πάρα πολύ καλός, γιατί έτσι σε άκουσα, το ερμήνευσες το κομμάτι και έκανες διάφορα. Έπαιξες και με τη διαμήρασή του κομματιού σε ορισμένα σημεία, τράβαγες τα σύμφωνα, ξεχύλωνες κάποιες λέξεις ώστε να τις υπερτονίσεις. Ήσουν πολύ καλός, μου άρεσε, γιατί έδωσες ερμηνεία. Από τις φορές δηλαδή έτσι που έχεις ερμηνεύσει. Δεν μιλάω τραγουδιστικά, δηλαδή κάποια στοναρίσματα. Δεν τα λαμβάνω καθόλου υπόψη, με συνεπήρη ερμηνεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Οπότε πήρες το αίμα σου πίσω. Γιάννη. Γιάννη, ήσουν καλύτερος από κάθε άλλη φορά. Εμένα με πήρες μαζί σου, με ταξίδεψες. Οφείλω να πω ότι άκουσα προσεκτικά και τα λόγια. Μου το μετέδωσες αυτό το πράγμα. Δεν είδα υπερβολή πάνω σου, εγώ τουλάχιστον. Κι εγώ αν θα το έλεγα το τραγούδι, έτσι θα το έλεγα. Ωραία, τι σου είπε, εντάξει, τελείωσε. Ναι, δηλαδή, ό,τι έχω και δεν έχω,
θα το έβγαζα πάνω σε αυτό το τραγούδι. Και δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω ότι το είπες εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά σήμερα καλά. Ερμηνευτής. Ήσουν ερμηνευτής. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν ερμηνευτής. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι, αυτά είναι. Ευχαριστώ πολύ και τους καθηγητές μου. Εκεί θα πάω. Θα σε πάω τώρα στον Άκη. Άκη, ο λόγος σε σένα. Σε μένα έχουμε εδώ πέρα την πληθωρική δασκάλα φωνητική. Ναι, αλλά θέλουμε δύο λόγια από σένα τώρα. Α, εντάξει, οκ. Ωραίο, ωραίο κομμάτι. Είστε και έχετε και λίγο ασορτή στα χρώματα. Λιλά ανοιχτό, λιλά σκούρο. Δεν μαζεύσε το γιατί δεν μαζεύεται. Ναι, ναι, ναι. Καινούριο σπετσιώτη μα βρήκε. Η δασκάλα φωνητική είναι. Λοιπόν, τι να πω, πραγματικά. Καλά, εγώ το περίμενα από την αρχή που τον άκουσα να το τραγουδά. Αντιμετωπίσαμε βασικά έναν Γιάννη, ο οποίος ήταν φοβισμένος από προηγούμενες εμφανίσεις. Τελικά κατάφερε, έσπασε το φράγμα και να είμαστε. Εδώ είμαστε, πάμε για τελικό. Αυτά είναι, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε περήφανοι. Για πάμε σε εσάς τώρα, εκεί κοίτα κι εσύ. Εάν θέλετε ο Γιάννης να περάσει στον τελικό, αυτοί είναι οι αριθμοί στους οποίους μπορείτε να τον ψηφίζετε. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στους αριθμούς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Οι γραμμές θα κλείσουν στο τέλος της βραδιάς. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.